πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Με τιμάτε ιδιαίτερα και ειλικρινά ελπίζω να απολαύσετε τη σημερινή βραδιά και το χώρο. Έχουμε περάσει αρκετό καιρό εδώ πέρα, στο χώρο του Θείου, που έχει δημιουργήσει με τόσο αγάπη από το 2016 και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει τώρα και ένα μικρό κομμάτι από μένα σε όλο αυτό που έχει δημιουργήσει. Βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Enjoy the night. Thank you a lot that you visit me. Enjoy the night. Sorry, I forgot my English now. Oh, I'm so awful. Όσο ο Κλήρης και ο Παντελής θα μας ταξιδέψουν σήμερα με φόντο το Αιγαίο, με μεσογειακούς ήχους και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε και έναν εκολαπτώμενο το μουσικό μαζί μας, τον αρπιστή και πνευματικά θα συμμετέχει μαζί του. Καλή πρόκληση. Χειροκρότημα. Βλέπω και γνωστούς σήμερα, πολλούς φίλους. Λοιπόν, με τον Παντελή έχουμε κάνει μια προσπάθεια κομμάτια της ευρύτερης Μεσογείου από την Ίσιου συνθέτες, από κάποια ελληνικά κομμάτια, από το δάσκαλο μου, το Χάκη, το Γιαζιάν, να διασκευάσουμε κάποια πράγματα και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε με ένα καθαρά νησιώτικο κομμάτι. Για μένα είναι, όταν το ακούω, είναι σαν να βλέπω θάλασσα, την Πρατσέρα, τη Λέρα. Από τη Σύφμα είναι, από πού είναι. Τη Λέρα. Thank you.
Άραντινς Γιάν. Ένα κομμάτι του Άραντινς Γιάν. Το έχει, έχει βάλει στίχους η Νίκολα Ποπούλου και έχει τραγουδηθεί από την Ελευθερία Αρμανιτάκη. Σαν μένω εκτός. Τώρα παίζει.
Μπαντρά λεγόταν το κομμάτι, μια περιοχή της Ινδίας γραμμένο από τον Ανουάρ Μπραχέμ, έναν πολύ μεγάλο τινήσιο συνθέτη, ο οποίος ζει και εργάζεται κατά κύριο λόγο στη Γαλλία. Στην Αμερική, Αρμένιος συνθέτης.
το σχήμα λέγεται Secret Trio. Αυτό το κομμάτι ήταν το Silent Q. Από τους ίδιους θα παίξουμε ένα κομμάτι που λέγεται Without. Το έχουμε πειράξει λοιπόν. Thank you.
Ταξιδεύετε χωρίς βάρκα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι μεγάλο κομπλιμέντ. Ευχαριστούμε πάρα
Thank you.
και έκανε ένα κομμάτι του Χάικ Γιαζιάν που λεγόταν Χανίν. Και ένα αρμένικο κομμάτι τώρα, ένα τάγκο ουσιαστικά. Οφσιρούν λέγεται και σημαίνει όμορφη. Κομμάτι του δασκάλου μου, του Χάικ Γιατζιάν, γραμμένο για τη μικρή του κόρη, την Δαλάρ. Thank you.
Thank you.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα φαντάζομαι είμαι λιγότερο αγχωμένος. Λοιπόν, μετά από εδώ που είχαμε την υπέροχη βραδιά με τα παιδιά, θα προχωρήσουμε στο πάνω χώρο, θα γίνει παρουσίαση. Θα κρατήσει ένα τετάρτο, σας το υπόσχομαι. Και μετέπειτα έχει το μπουφέ που μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε και να πείτε. Λοιπόν, έχω αρκετά μεγαλώσει για να κάνω παρουσίαση σε PowerPoint. Μια δικαιολογία λέω. Οπότε έφτιαξα ένα βιντεάκι που έχω τραβήξει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Την πρόοδο για το έργο που έχουμε υλοποιήσει με την οικογένεια Λαζάρογλου. Γιατί okay, δεν είναι μόνο ο θείος σε όλο αυτό που έχουμε κάνει, έχουμε κάνει και με την κόρη. Ναι. Και ο θείος ο Μπάμπης και η Μαρία μου δώσαν τη δυνατότητα για να δείξω τις δυνατότητες μου σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και να ταιριάξει ο περιβάλλοντα χώρος με το υπόλοιπο. Γιατί πραγματικά και η κατασκευή εδώ που είναι τα δωμάτια και το αμφιθέατρο είναι υπέροχα. Οπότε και εγώ έπρεπε να είμαι λιτός σε αυτό που σχεδίασα και να το ταιριάξω. Τώρα, αυτός ο χώρος αποτελεί ένα υπόδειγμα αρχιτεκτονικής τοπίου, το λέω πολύ ταπεινά, και για αυτό θα το αιτιολογήσω. Είναι ένας χώρος μεσαίας κλίμακας, οπότε είναι ένα στρέμμα, και μας δόθηκε δυνατότητα να τιμήσουμε και τον πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό μέσω του γλυπτού, να τιμήσουμε το αγροτικό τοπίο, τις δραστηριότητες που είχαν οι τότε άνθρωποι στο Αλόνι, το οποίο είναι ένας κατηστικός χώρος που είναι εμπνευσμένο από αυτό. Τα οργανικά σχήματα, τα σκαλοπάτια, όλα είναι από φυσικά υλικά, πετρώματα τοπικά, τη Σύρου. Και επίσης έχουμε εμπλουτίσει τον χώρο με αυτόχθονα είδη, φυτικά είδη, πολυεδή, τα οποία βρίσκονται στη Σύρου. Και πόσο μάλιστα στην περιοχή του Μέγα Γιαλού, η οποία περιοχή αυτή με τις φωτιές και με την κτηνοτροφία και με τις οικοδομές, δυστυχώς έχει περιοριστεί πάρα πολύ η τοπική χλωρίδα. Το βλέπουμε και απέναντι στους λόφους. Εκεί κρατεί δυστυχώς τώρα ένα ξενικό φυτό, το Ιστύπα, το οποίο έχει κυριαρχήσει μεγαλύτερη έκταση. Και καλό είναι να το εμπλουτίσουμε με παραπάνω φρύγανα, θυμάρια και έτσι να μπορέσουν και η πανίδα να βρει χώρο, πρόσφορο, για να έρθει και να επισκεφθεί το χώρο. Αυτό μπορεί να είναι έντομα και γιατί όχι κάποια στιγμή και πέρδικες. Να μεγαλώσουν τα φρύγανα. Λοιπόν, οπότε τώρα τι άλλο θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω ότι εντάξει, εδώ η οικοδομή έγινε το 2016, αλλά το κομμάτι σε αυτό που έχω επενέβει, το πιο ενδιαφέρον είναι εκεί που έχει βάλει το χεράκι του ο Θείος Μπάρντης, που έχει τοποθετήσει κάποια υψηλά δέντρα. Κατά άλλα, το υπόλοιπο ήταν κυρίως με ξενικά φυτά, τα οποία ήρθε ένα τυχαίο φυτόριο και τα πέταξε μέσα χωρίς κάποιο σχεδιασμό. Αυτό αλλίωσε και το χαρακτήρα του χώρου και δεν υπήρξε κάποια εναρμόνιση με το υπόλοιπο. Οπότε τώρα εδώ πέρα, με βάση την επιστήμη της αρχιτεκτονικής τοπίου, έχουμε ένα χώρο ο οποίος ναι μεν είναι εντυπωσιακός το πρωί, αλλά μεταμορφώνεται και το βράδυ. Επίσης θα ήθελα να πω ξανά ευχαριστώ στην οικογένεια Λαζάρογλου, γιατί δεν έδωσε μόνο σε μένα δυνατότητα να κάνω το κομμάτι μου, αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι να δουλέψουν εδώ, οι οποίοι έχω χάσει το μέτρημα, είναι πάνω από 30 άτομα, από πάρα πολλές ειδικότητες. Και θα ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά, και ας μην είναι όλοι εδώ πέρα, προς το τέλος. Τώρα η μουσική δυστυχώς δεν ακούγεται πάρα πολύ. Εδώ είναι όπως ήταν ο χώρος, όπως τον βρήκα. Πώς σας φαίνεται, okay, η οθόνη? Αυτό είναι ένα είδος τύπας που επέλεξε το φυτόριο να τοποθετήσει, ας πούμε. Αυτό καλό είναι να μην γίνεται. Εδώ είναι ο κύριος Προκωνσταντίνου, που χάρηκα πάρα πολύ που τον γνώρισα.
τοπογράφος μηχανικός και εργοταξιάρχης. Τον χώρο αποτύπωσα με τη βοήθεια του ξαδέρφου μου και συνεργάτη και φίλου Ζάντι Μιχάλοβιτς. Αν δεν υπάρξει καλή αποτύπωση, δεν μπορεί να υπάρξει και καλός σχεδιασμός. Εδώ πέρα βλέπουμε το τρισδιάστατο αλόνι, τη τρισδιάστατη αποκόνηση για τα σκαλοπάτια και την ιδέα για το γλυπτό. Και ξεκινάμε τις εργασίες, Απρίλιο μήνα. Είναι αυτή που θα κρατήσει 7 λεπτά, οπότε λίγο υπομονή. Γενικά θέλω να σας δείξω ότι το αποτέλεσμα μπορεί να το βλέπετε, αλλά υπήρξε πάρα πολύ κόπος, πάρα πολλές ώρες εργασίας και κάποιες δυστυχώς, καλώς κακώς, δεν γίνεται να τις αποστηθήσουμε, ούτε δεν γίνεται με όλη μια γραμμένη μια κάμερα στο χέρι. Αλλά είναι χαρά μου να κρατάω ένα τύπου ντοκιμαντέρ για το χώρο. Τι από πάνω. Είσαι εδώ, Μπάμπη. Αλλού. Νομίζω εκεί που έπεσε τον πετό, έχεις σκόμα από πάνω, μετά. Όχι, έλεγε αυτό. Εδώ βλέπετε τα οργανικά σκαλοπάτια, έτσι τα έχω βαφτίσει. Σπάνε με την καμπυλότητα που δίνει και το οργανικό σχήμα την αρχιτεκτονική δομή του κτηρίου, επειδή έχει αρκετές γωνίες. Οπότε έτσι γίνεται πιο φιλικό, γιατί η φύση δεν έχει ευθείες γραμμές. Εδώ βλέπετε την κατασκευή του κατσικού χώρου, είναι εμπνευσμένο από τα αλόνια του νησίου. Κάποιος θα είναι πολύ τανιάτα το ταβλίπι αλόνι. Δεν ξέρω ποιος είναι από όλους μας. Πέρα από φυτά, φυτέψαμε και πέτρες. Ξέρεις να το πω ότι αναδεικνύουμε και το γεωλογικό πλούτο του νησιού.
Πραγματικά όταν ήταν στον αέρα, δεν έχω ξαναβιώσει αυτό το συνέστημα. Έτρεμα ειλικρινά, γιατί λέω κάτι άμα πάει στραβά και πέσει και σπάσει. Και εδώ τώρα βλέπετε το σήμερα. Το αποτέλεσμα θα φαίνεται σε 2-3 χρόνια που θα έχουν μεγαλώσει τα φυτά, το ένα θα έχει καλύψει το άλλο και θα δείχνει το πάρα πολύ φυσικό όπως είναι στο βουνό, όταν περπατάμε, στη Σύρο, στα μονοπάτια. Ζητώ συγγνώμη αν κουνάει η κάμερα, αλλά δεν το έχω με το χέρι του σταθερό. Άμα κλείσουμε τα φώτα φαίνεται καλύτερα στην οθόνη. Και εδώ είναι η φωτιά. Ένα πρωτόγωνο ένστικτο που έχουμε να μαζεύουμε γύρω από τη φωτιά. Κάτι το οποίο έχει συνεχίσει την πάρα του χρόνου. Το βίντεο λίγο απομονή. Αυτό με τον αρπιστή δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πρώτη φορά που ένα γλυπτό, ένα κυκλαδικό ειδόλιο 4-4.500 ετών υλοποιείται και έρχεται σε μέγεθος ανθρώπου. Είναι ο εκολαπτώμενος αρπιστής, ο οποίος είναι μέλος του αμφιθεάτρου. Συμμετέχει με τους μουσικούς και ατενίζει το Αιγαίο. Η μετατροπή που του κάναμε με βάση το γλυπτό που βρίσκεται στο Κυκλαδικό Μουσείο, αν θυμάμαι καλά, στην Αθήνα, είναι ότι η άρπα βρίσκεται κανονικά στο άλλο το χέρι, αλλά εγώ την έφερα από τα αριστερά για να δημιουργήσω ένα παράθυρο προς το Αιγαίο. Όταν κοιτάμε από το αμφιθέατρο προς τη θάλασσα, δημιουργείται ένα παράθυρο που μέσα από αυτό περνάνε πάρα πολλά πλοία και πιστεύω είναι εντυπωσιακό. Και εδώ βλέπουμε πως έχουμε ένα αποτέλεσμα όταν ενωθούν τρεις κυκλαδίτες με τους σπόρους της οικογένειας Λαζάρογλου και το χώρο. Δεν υπάρχει καλύτερος χώρος για να μπει ένα τέτοιο γλυπτό. Με την ιδέα την οποία απέκτησα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου και με τον Παναγιώτη τον Καλούδη, ο οποίος χαίρομαι πάρα πολύ που τον γνωρίζω. Είχα τη δίκη να τον γνωρίσω στο Λουκούμι Φέστιβαλ που οργάνωνε ο Χάρης Μπεκρής και αν δεν ήξερα για τις δυνατότητές του, δεν θα το πρότεινα καν, δεν θα το σκεφτόμουν να κάνω να γίνει αυτό. Οπότε εδώ θα δούμε πώς μια πέτρα, ένα άψυχο υλικό, μετατρέπεται σε κάτι το οποίο τιμάει την ιστορία μας. Κάτι το οποίο, άμα επισκεφτείτε το Λούβρο, όταν πάτε στο τομέα που είναι για την αρχαία Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, τα πρώτα πράγματα που έχουν είναι τα κυκλαδικά ειδόλια και λένε για τον πολιτισμό Σιρουκέας. Κέρδο. Οπότε, τώρα Παναγιώτης δεν ξέρω, έχει έρθει. Δεν είναι εδώ. Μου είπε ότι είναι στον δρόμο, τέλος πάντων το παίρνω στο πιτάκι. Επίσης να πω ότι το βίντεο αυτό που βλέπετε τώρα
Είναι τραβηγμένο από τον Γιώργο του Στεφάνη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο χώρισε τα πλάνα. Το βρίσκω πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτοί οι άνθρωποι πριν 4.000 χρόνια πώς δημιουργούσαν αυτά τα γλυπτά. Έλα, Παγιώτη. Πώς δημιουργούσαν αυτοί οι άνθρωποι πάνω σε ένα βράχο τέτοια αριστολήματα που ακόμα και σήμερα θεωρούνται μήνυμα. Όταν δεν είχαν εύκολη πρόσβαση στο νερό, δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχαν χωράφια να καλλιεργήσουν εύκολα, είχαν την πειρατεία, είχαν τα καιρικά φαινόμενα, είχαν τις αρρώστιες, η τεχνολογία δεν υπήρχε, δεν ήταν αναπτυγμένη, είχαν το ανταλλακτικό εμπόριο. Κι όμως δημιουργήσανε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάποιοι το έχουν σε βίλες στην Αμερική και προσπαθεί τώρα ο Κύψη να τους μεταφέρει πίσω. Και αυτό που με σταγωρεί ειλικρινά είναι ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ έντονο, έντονη παρουσία των κυκλαδικών ειδωλίων στη Σύρο. Δηλαδή, μπορούσε να είναι ένας χώρος που να φιλοξενήσει κυκλαδικά ειδόλια και να μην είναι μέσα σε μια τρύπα στο δημαρχείο. Thank you.
που έχετε έρθει να δείτε τη δουλειά μας. Τώρα θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το γραφείο Μιχάλοβιτς που με βοήθησε ειλικρινά από την αρχή για να πραγματοποιήσουμε το κυκλαδικό περίπατο. Το Ζανί που ντρέπεται. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο που συνεργαζόμαστε και ανυπομονώ να συνεργαστώ και τον αδερφό του Γιάννη. Χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, σου είπα τον τοπογράφο μηχανικό, έναν εξαίρετο άνθρωπο, με απίστευτες αρχές. Δυστυχώς δεν είναι εδώ γιατί είναι ντροπαλός και θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν εδώ σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εργολάβο, τον Κώστα τον Μπούφη, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι εδώ γιατί έχει COVID. Τον ηλεκτρολόγο, το συνεργείο του ηλεκτρολόγου, τον Αντώνη τον Χαρίτο, που έκανε μια υπέροχη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και έβγαλε εις πέρα στο σχέδιο που έκανα για τον νυχτερινό φωτισμό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Φρέρη, που έχει το φυτώριο στο Βίσα. Είναι ο άνθρωπος που με έχει βοηθήσει από το ξεκίνημά μου, χωρίς να είναι τίποτα, χωρίς να με γνωρίζει, έχει δει απλά τη δουλειά μου και με εμπιστεύεται και υπάρχει αλληλεκτίμηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι μαζί του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον Σέρτζιο, τον άνθρωπο για τις ειδικές αποστολές, που κάπου εδώ βρίσκεται. Και τη γυναίκα του φυσικά. Και τη γυναίκα του Μιχαέλα. Και γενικά, ελπίζω να μην ξεχάσα κάποιον. Και τον Παναγιώτο Καλούδη, που δημιούργησε ένα εξαίρετο έργο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, Βάγκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έχουμε πει. Τόσο καλά. Ο Παναγιώτης είναι πίσω από το θείο. Έχει κρυφτεί. Ο Παναγιώτης έχει δημιουργήσει το γλυπτό που βρίσκεται στο Δημαρχείο, του Βαφιαδάκη και επίσης το ρολόι που υπάρχει στο Μισάκι και άλλα γλυπτά. Έχουμε δημιουργήσει και κάποια κεφάλια από κυκλαδικά ειδόλια, αλλά τώρα δημιουργήσαμε ένα συνολικό. Δεν είναι μόνο το κεφάλι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πει κάτι. Ναι. Και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω όσους δούλεψαν για αυτό το χώρο και ξεκινώντας πρώτα από τον Δημήτρη τον Μιχάλοβιτς που είχε όλη την επιμέλεια της κατασκευής. Βράζουμε βάδι. Πάνω από 1,5 χρόνο περίπου. Ήταν κοπιώτης γιατί έπρεπε να βγούνε να φύγουν από εδώ μπάζα, να δημιουργηθεί, γιατί ο στόχος ήταν το θέατρο. Δεν ήταν όλα αυτά. Ο στόχος ήταν το θέατρο. Και μετά λίγο-λίγο φτιάξαμε σκαλοπάτια, στα οποία δημιουργούσαμε την πισίνα, φτιάξαμε αυτό κατά το πρότυπο της γιαγιάς μας στα Χρούσα, που ήταν ένα υπνοδωμάτιο, μια κουζίνα και μια στεγάδι. Ένα στεγάδι. Από εκεί πέρα βέβαια βγήκαν αποθήκες και άλλα κομμάτια τα οποία ήρθαν κατόπιν και τουαλέτες και όλα αυτά και κουζίνα εδώ πέρα. Και σε ευχαριστώ ιδιαίτερως. Όσον αφορά τον ανιψιό μας, τον Ηρακλή, δούλεψε πραγματικά, ήταν συνεχώς εδώ. Εγώ τον έβλεπα, καμιά φορά είχαμε και έτσι και διαμάχες. Κάνω το έτσι, κάνω το αλλιώς. Όχι έτσι, όχι αλλιώς. Αλλά εντάξει, επικράτησε όμως η λογική και τελικά έχει να γίνει όλα πολύ όμορφα. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερως και τον Παναγιώτη τον Καλούδη ιδιαίτερως. Να είστε καλά όλοι σας. Και εσύ. Και ειλικρινά, όχι και διευθυντές μου, γιατί τους συγγενείς δεν τους επιλέγουμε, τους βρίσκουμε. Έτσι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που έχεις δημιουργήσει. Το έχω ξαναπεί από την αρχή που όταν γύρισα από το εξωτερικό. Που είδα αυτόν τον χώρο που τον έχεις δημιουργήσει ταπεινά και τον δημιούργησες για τον κόσμο. Δεν το έκανες ούτε για να δειχτείς, ούτε τίποτα. Το έκανες γιατί είσαι άνθρωπος του πολιτισμού και πραγματικά αποτελείς έμπνευση για μένα. Όχι, στο λέω ειλικρινά, αν δεν υπήρχε αυτός ο χώρος, εγώ δεν θα μου έρχονταν να ταιριάξω κάτι σε αυτό που έχεις δημιουργήσει εσύ. Αυτό. Και το κύριο Ρακούλα.
εντάξει, είναι δίβα. 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 Είναι